Dave, τι θα κάνω τώρα που δεν ξέρω τι θα γράψω. Δεν το πιστεύω ότι μπέρδεψα τις εργασίες. Αχ, πώς θα το εξηγήσω στη μαμά και στον παπά. Μην ανησυχείς, Άννα. Σου είπα, θα κοιτάς από μένα. Εγώ κάτι ξέρω. Μην ανησυχείς, θα σου κάνω το γραπτό μέσα και θα κοιτάς. Παιδιά, κι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να με βοηθήσετε και εμένα να περάσω το μάθημα. Λοιπόν, παιδιά, σε λίγο θα αρχίσουμε να γράφουμε. Ο χρόνος σας είναι 45 λεπτά και με το που μοιράσω τις κόλλες και σας πω πάμε, θα πρέπει να ξεκινήσετε την διαδικασία του γραψίματος. Δεν θέλω να μιλάτε μαζί σας και αν δω κάποιον να αντιγράφει θα του μηδενίσω την κόλλα. Αχ, τι θα κάνουμε, Dave, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Σταμάτα, σου λέω, θα μας καταλάβει. Αχ, τι θα μας καταλάβει, μας κατάλαβε ήδη. Αχ, θα τελαθώ, θα τελαθώ. Τι θα ακούσω. Αχ, δεν ξέρω τίποτα. Έχει βάλει όλο το λεξιλόγιο. Αχ, δεν ξέρω. Dave, Dave. Αχ, θα μείνω στην τάξη. Έλα, έλα. Άννα, σου είπα ότι θα αρχίσουμε το γράψιμο. Σταμάτα να μιλάς, παιδί μου. Τώρα μας είπε. Έλα, έχω κάνει ήδη την άσκηση. Αχ, δεν θέλω να κάνω καμία άσκηση. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτή η άσκηση είναι πάρα πολύ απλή. Θα το τελειώσω πολύ εύκολα το διαγώνισμα. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το περίμενα είναι τόσο απλή, αλλά τελικά είναι. Κάτι μάθαμε. Αχ, νομίζω ότι κάτι έγραψα, δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται τόσο δύσκολη. Αχ, όλοι πιστεύουν την εύκολη άσκηση και εγώ είμαι η μοναδική που τη διάβασα. Έλα, Άννα, κοίτα. Εγώ την έλυσα, κοίτα. Τι κάνουν αυτοί εκεί. Πολύ περίεργο. Έχουν σκύψει και περίεργα. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω, Dave. Περίμενε να το βάλω έτσι. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Τι συμβαίνει. Τίποτα, κύριε όμορφε. Εμείς απλά γράφουμε ήσυχα τις ασκήσεις μας. Α, μάλιστα. Νόμιζα ότι η Άννα κοίταξε από τον Dave. Παιδιά, νομίζω σας κατάλαβε. Λοιπόν, παιδιά, έχετε ακόμα μισή ώρα. Αχ, μισή ώρα, τι θα κάνουμε, μισή ώρα. Αχ, πρέπει να γρήγορα να τις γράψουμε τις ασκήσεις. Εγώ τελείωσα, κυρία όμορφε. Ήταν πολύ εύκολα τα θέματα. Α, τόσο γρήγορα. Μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν. Αχ, παιδιά, παιδιά. Είναι πολύ εύκολες οι ασκήσεις. Παιδιά, θα λείψω για 2 λεπτά. Σας παρακαλώ, ησυχία, εντάξει. Μην ακούσω να μιλάτε μεταξύ σας. Ησυχία. Αχ, γρήγορα. Γρήγορα, Dave, γρήγορα. Πρέπει να δω. Παιδιά, βοηθήστε με κι εσείς οι υπόλοιποι. Πρέπει να πάρω 10. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Άννα, γράψε αυτό εδώ πέρα και θα δω και από τον από πίσω. Για να δω, ναι. Όχι, η τρίτη δεν είναι έτσι όπως τη λες. Ναι, για πες για την τρίτη άσκηση. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Παιδιά, γρήγορα. Δεν θα το παίρνουσα το μάθημα. Με τίποτα. Ευχαριστώ για τις λύσεις. Αχ, τι τύχη ήταν αυτή που έφυγε. Πρόλαβα και έγραψα μερικά. Αχ, κοίτα, την έλυσα αυτήν. Για να δω τώρα και τις δικές μου ασκήσεις. Μήπως έγινε κάποιο λάθος. Καλά, σου είπα ότι είναι σωστή, αφού σου το λέω εγώ. Βρε, Dave, να δες και από μένα. Παιδιά, προσέξτε μην έρθει ο κύριος όμορφος και μας πιάσει στα πράσα. Βρε, τι να μας πιάσει, αυτός η τουαλέτα πήγε, μέχρι να πάει θα αρχίσει να έρθει. Μάλιστα. Άννα. Dave, γιατί τη γράφεις από την Άννα. Εγώ.
Ναι, σας είδα. Μη μου λέτε ψέματα. Κυρία όμορφε, δεν αντιγράψαμε κανένας από κανέναν. Ο καθένας μόνος του έγραφε. Ναι, σας παρακαλώ. Απλά τη ρώτησα αν έχει δεύτερο στυλό. Αυτό δεν τη ρώτησα τίποτα. Κύριε όμορφε. Για να δω. Εδώ φαίνεται ότι έχεις αντιγράψει αυτή την άσκηση από την Άννα. Μάλιστα. Λοιπόν, Dave, κοίτα παιδί μου να συγκεντρωθείς και να συμμορφωθείς, γιατί αν σε ξαναπιάζω να κάνεις οτιδήποτε, θα σε μηδενίσω. Αχ, τι πάθαμε, τι πάθαμε. Τι θα κάνουμε τώρα, Άννα, για πες. Δεν ξέρω, Dave, δεν ξέρω. Τα πράγματα φαίνονται αρκετά δύσκολα. Λοιπόν, τελείωσε η εξέταση. Αφήστε τα στυλό και παραδώστε μου τις κόλλες. Αχ, ελπίζω να περάσαμε. Τι λες και εσύ, Πία? Ναι. Ντέι, με συγχωρείς πάρα πολύ για όλη αυτή την αναστάτωση και όλα αυτά, γιατί δεν διάβασα το σωστό μάθημα. Μην ανησυχείς, Άννα. Όλα καλά θα πήγανε. Ο κύριος όμορφος είναι καλός άνθρωπος. Τι συμβαίνει, παιδιά? Τι έγινε εδώ πέρα? Τι θέλετε να μου πείτε, Άννα? Κύριε όμορφε, θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Μπερδεύτηκα με τις διακοπές και αντί να διαβάσω για αγγλικά, διάβασα για μαθηματικά. Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν θα κάνουμε σήμερα μάθημα. Ναι, κύριε όμορφε, αλήθεια λέει. Η Άννα δεν είναι τέτοιο κορίτσι. Αν έχει κάτι, το διαβάζει. Σας παρακαλώ, μου μας βάλετε τιμωρία. Α, μάλιστα. Ένα διαφορετικό μάθημα. Δεν πειράζει, Άννα, παιδί μου. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να επανορθώσεις στο επόμενο μάθημα την επόμενη εβδομάδα. Αχ, κύριε όμορφε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην της βάλετε κακό βαθμό. Είναι κρίμα. Θα τη δώσει την εργασία. Εντάξει, καταλαβαίνω. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτά καμιά φορά συμβαίνουν. Μέχρι και εγώ το έχω πάθει. Αχ, είναι τόσο καλός ο κύριος όμορφος. Θα μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, θα μου κάνεις αυτή την εργασία και σε 2 εβδομάδες σε παρακαλώ να μου την έχεις παραδώσει. Μαζί και με την προηγούμενη. Εντάξει. Α, εντάξει, κύριε όμορφε. Δεν το πιστεύω ότι αυτό που κάνατε. Είσαι τόσο καλός. Ναι, δεν πρέπει να φερόμαστε πάρα πολύ αυστηρά με τους μαθητές μας. Αχ, Ντέιβ, τέλεια. Δεν θα κόπω στο μάθημα. Μπράβο, Άννα. Μακάρι να μην κοπώ κι εγώ. Θα προσέχουμε.